Μας ματιάξανε μάλλον, Λεωνίδα. Ήταν ότι καταφέραμε να γεμίσουμε την αίθουσα και το κακό το μάτι δεν μας άφησαν επηρέαση. Να ευχαριστήσω τον σύντροφο γραμματέα για τα καλά του λόγια. Να ευχαριστήσω όλους εσάς έναν-έναν ξεχωριστά για την παρουσία σας σήμερα εδώ, για την επανεκκίνηση που κάνουμε, για τη νέα αρχή σε αυτήν την προσπάθεια για να σταθούμε και πάλι αξιόπιστα και ελπιδοφόρα στην πολιτική σκηνή του τόπου. Θα διορθώσω μόνο τον φίλο μου Λεωνίδα να του πω ότι είμαι αθλητής χειροσφαίρησης και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο αισθάνομαι ιδιαίτερα συγκινημένος που μου κάνατε την τιμή να με καλέσετε να παρουσιάσω εγώ τους 4 υποψηφίους μου στο ψηφοδέλτιο του νομού Φλόρινας, λόγω του ότι στην Φλόρινα είναι η γενέτειρα της χειροσφαίρησης, το ιστορικό και γνωστό ανά την Ελλάδα στους φίλους μου συναντητές χειροσφαίρησης, Αμύδιο. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, το ΠΑΣΟΚ από την ίδρυσή του μέχρι και σήμερα έχει έναν ιδιαίτερο τρόπο να αποτιμά τις καταστάσεις και την υποχρέωσή του βεβαίως να συμβάλλει σε αυτές. Είναι ο δικός του τρόπος να αναλαμβάνει την ευθύνη του. Μια ευθύνη που πολλές φορές δεν του αναλογεί. Όπως από το 2009 μέχρι και σήμερα, που η κοινωνία το κατηγορεί ως τον κύριο υπεύθυνο για την σημερινή κρίση. Μια ευθύνη όμως που κινητροδότησε το όραμά του για μια Ελλάδα συνεχώς καλύτερη. Για ένα κράτος δικαίου, για μια κοινωνία ισχυρή. Ούτε η μία ευθύνη είναι αναγκαία, ούτε η άλλη όμως απαραίτητη. Ήταν όμως ο τρόπος που το ΠΑΣΟΚ, ο ιστορικός του ρόλος και ο χαρακτήρας του επιδείκνυε. Όμως, αυτό το ΠΑΣΟΚ που πρωταγωνίστησε στα μεγάλα, το ΠΑΣΟΚ που έκανε για τη χώρα αυτά που δεκαετίες κανείς δεν κατόρθωσε, και εκ των υστέρων όλοι τα θεώρησαν ως δεδομένα, αυτό που αξιοποίησε κάθε ευκαιρία του διεθνούς περιβάλλοντος, η παράταξη που ένωσε τους Έλληνες, είναι το ΠΑΣΟΚ του 4,68, το μικρότερο σήμερα κοινοβουλευτικό κόμμα. Και δεν ξέρω αν πραγματικά αυτό είναι το ΠΑΣΟΚ και αν αυτό αξίζει στο ΠΑΣΟΚ. Από τη μία, επιτρέποντας σε όλους αυτούς που είδαν τον τρόπο για τους ίδιους και όχι τον στόχο για τη χώρα, να πληγώσουν την παράταξη, κερδίζοντας όσα μπορούσαν, χωρίς να δώσουν ό,τι τους αναλογεί. Από την άλλη, τα μεγάλα, η εθνική στόχη, η υπέρβαση, αυτό που θα άλλαζε τη χώρα για πάντα. Η δική μας παρουσία, συντρόφισσες και σύντροφοι, έχει σήμερα ένα μόνο λόγο. Να σταθούμε αντάξει της ιστορίας. Να δούμε ξανά τι σημαίνει να είσαι υπεύθυνος. Να δούμε ξανά τι σημαίνει να επιλέγεις. Να χτίζεις ένα ολόκληρο μέλλον για μια ολόκληρη γενιά. Μετά τη δική σας γενιά, για τη δική μας γενιά. Έχουν ακουστεί πολλές διατυπώσεις για το μέλλον του ΠΑΣΟΚ. Όμως πρέπει να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς μεταξύ μας αν θέλουμε να προχωρήσουμε την επόμενη μέρα με σταθερά βήματα δημιουργώντας στέρεες βάσεις. Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ένα κομμάτι ιδιοκτησίας να κληρονομηθεί. Δεν είναι κόμμα προς παράδοση. Και δεν είναι καν τρόπος να παίζεις παιχνίδια επανεντάξεων. Ή είσαι δημοκράτης και συμμετέχεις σε αυτήν την μεγάλη προσπάθεια ή δεν είσαι. Το ΠΑΣΟΚ είναι ο χώρος όσμωσης των προοδευτικών ιδεών του πιο προωθημένου ανθρώπινου δυναμικού της χώρας. Είναι ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε το μέλλον. Είναι η επιλογή ανάμεσα στην πρόοδο και τη συντήρηση. Του εμπρός και της υπέρβασης. Της απλής διαχείρισης και του σχεδιασμού. Το ΠΑΣΟΚ είμαστε εμείς. Είναι όμως και όλοι αυτοί που δεν είναι σήμερα μαζί μας. Επειδή δεν μπορούν να κατανοήσουν τα λάθη μας. Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ, είναι όμως και εκεί έξω. Όπου υπάρχει προοδευτικός πολίτης, όπου υπάρχει σκεπτόμενα θετικά άνθρωπος. Σκεπτόμενος θετικά άνθρωπος. Συντρόφισσες και σύντροφοι, βρισκόμαστε σε μία προεκλογική περίοδο, η τέταρτη από το 2009.
Δηλαδή τέσσερις εθνικές εκλογές μέσα στα χρόνια της κρίσης. Τέταρτη φορά που πετάμε τον μπαλάκι στον κόσμο και του λέμε ελάτε να επιλέξετε ποιος μπορεί να βγάλει τη χώρα με ασφάλεια από την κρίση. Ποιος μπορεί να κάνει όλα αυτά τα οποία χρειάζεται η χώρα για να κάνει τη φυγή προς τα εμπρός. Ποιος μπορεί να αλλάξει όλα αυτά τα κακά, τα αρνητικά τα οποία συσσωρεύτηκαν στην περίοδο της μεταπολίτευσης. Χωρίς κανένας να αναλαμβάνει την ευθύνη, να ολοκληρώσει την εντολή την οποία παρέλαβε. Αυτό θα μου επιτρέψετε να πω ότι δείχνει την ανικανότητα αλλά και την ανοριμότητα του πολιτικού προσωπικού που έχει και είχε την ευθύνη της λήψης των αποφάσεων. Την ανοριμότητα να αναλάβει τις ευθύνες του, να σχεδιάσει από κοινού, να συνθέσει και να αναζητήσει λύσεις. Και εδώ είναι ιδιαίτερη η ευθύνη της αριστεράς, της πρώτης φοράς αριστεράς, της πρώτης φοράς αριστεράς, όπως τόσο πολύ τους αρέσει να το λένε μάλλον και να κομπάζουν. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πρώτη φορά αριστερά το 1981, πρώτη φορά αριστερά με την κυβέρνηση της αλλαγής, με την κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου. Γιατί αυτή ήταν η κυβέρνηση που αντί να προτάξει το κομματικά υποφελές, προέτασε διαρκώς το εθνικό συμφέρον. Το αντίθετο δηλαδή από αυτό το οποίο κάνει σήμερα η πρώτη φορά εντός εισαγωγικών αριστερά. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι ο μικροκομματικός τους τακτικισμός επέφερε αυτές τις εκλογές. Γιατί η θητεία τους, όπως βεβαίως και αυτή του Καραμαλή του 2007, δεν τελείωνε τώρα. Ο Καραμαλή δεν τελείωνε στο 9 και πέταξε την καυτή πατάτα και εμείς ως υπεύθυνη πολιτική δύναμη δεχτήκαμε να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Έτσι και τώρα ο Τσίπρας αρνείται να ολοκληρώσει την εντολή την οποία έλαβε από τον ελληνικό λαό, αρνείται να εφαρμόσει το μνημόνιο που ο ίδιος ψήφισε, το μνημόνιο αυτό το οποίο ο ίδιος θα καταψήφιζε και θα το καταργούσε εν μία νυχτή και σε έναν μόνο νόμο. Ο μικροκομματικός αυτός τακτικισμός λοιπόν επέφερε τους 7 αυτούς μήνες ανούσιον πήγαινε έλα στις Βρυξέλλες, χωρίς ουσιαστικές παρεμβάσεις για τη χώρα. Μόνο και μόνο για να έχουν επιχειρήματα δίθεν διαπραγμάτευσης. Για να έχουν επιχειρήματα ότι αυτοί προσπάθησαν να υλοποιήσουν το πρόγραμμά τους, αλλά δεν τους άφησαν οι κακοί Ευρωπαίοι. Αυτοί, συντρόφισσες και σύντροφοι, δεν είναι αριστερά. Αυτοί ακολουθούν τον χειρότερο τακτικισμό της δεξιάς, που φαίνεται ότι αρχίσαμε να ξεχνάμε τι ακριβώς σημαίνει, που συνοδεύτηκε με την χειρότερη άλωση του κράτους από κομματικά στελέχη, από συμβίους και ξαδέρφια, από αναξιοκρατικές επιλογές, από τακτικίστικους ελιγμούς. Ήταν τα χειρότερα ποιοτικά χαρακτηριστικά ολόκληρης της μεταπολίτευσης, συμπυκνωμένα σε μόλις 7 μήνες. Γνωρίζω πολύ καλά πως η κοινωνία επιζητά τη δικαίωση μέσα από επιλογές διαφορετικές. Ψάχνει το ελπιδοφόρο, ελπίζει και στηρίζεται στο όραμα. Θέλει το νέο, καθώς έχει προδοθεί από το παλιό. Ζητάει το άλλο, το διαφορετικό, καθώς δεν της αρέσει το ίδιο. Αυτό έχει καταφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Μέσα από το πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα να θεωρείται το νέο. Όμως είναι το παλιό στην χείριστη έκφανσή του, με κομματικά στελέχη που δεν έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους, με την αποδοχή κληρονομιάς του παλιού, της διαπλοκής και της τακτικής των ρουσφετιών, με τυχοδιώκτες και κολλητήρια της εξουσίας, που έριξαν την ασπίδα και προτίμησαν να πάνε απέναντι για να παραμείνουν σε αυτή. Αυτό, συντρόφισσες και σύντροφοι, δεν είναι νέο. Δεν είναι ούτε καν αναπαλαίωση. Είναι η χειρότερη οπισθοδρόμηση. Πηγαίνουν διαρκώς προς τα μπροστά, έχοντας το βλέμμα τους διαρκώς γυρισμένο στο πίσω. Στην πραγματικότητα όμως τις εκλογές δεν επιλέγουμε με βάση το τι θέλουμε, αλλά με βάση το τι επιλογές έχουμε. Παρατηρούμε λοιπόν ένα νέο
ψεύτικο, πλαστό δίλημα. Ποιο ήταν το παλιό δίλημα, το μνημόνιο αντιμνημόνιο, το οποίο κατέρευσε. Μπορεί ο ίδιος να επιχειρεί βεβαίως να μας πει ότι τώρα διεκδικεί την πρώτη εντολή, ωστόσο όμως δεν ισχύει το ότι με μία φορά δεν γίνεσαι μνημονιακός. Έρχονται λοιπόν και μας παρουσιάζουν ένα νέο πλαστό δίλημα. Έχοντας από τη μία το οξύμορο οπισθοδρομικό νέο του ΣΥΡΙΖΑ και από την άλλη όλα τα παλιά κόμματα. Λες και ο Σάνος ΣΥΡΙΖΑ δεν προϋπήρχε σε όλη αυτή την πορεία την μεταπολιτευτική. Λες και ο συνασπισμός δεν είναι η κυρίαρχη συνιστόσα και τάση μέσα στον σημερινό ΣΥΡΙΖΑ. Λες και η πρώτη συγκυβέρνηση αυτού του τόπου έγινε μόλις το 2011, ξεχνώντας ότι η πρώτη συγκυβέρνηση έγινε από αυτούς με την επέσχυντη τότε δεξιά του Μητσοτάκη. Σε αυτήν την επιλογή λέμε ξεκάθαρα πως η λύση είμαστε εμείς. Η λύση είμαστε εμείς, το νέο ΠΑΣΟΚ, η νέα προοδευτική συμπαράταξη, η νέα δημοκρατική συμπαράταξη, μαζί με τους συμμάχους μας, που επιχειρούμε το πρώτο βήμα για την ανασυγκρότηση του χώρου, μαζί με την δημοκρατική αριστερά, αλλά και τις κινήσεις των πολιτών στην σοσιαλδημοκρατία. Είμαστε εμείς εδώ, είναι όσοι επιθυμούν να γυρίζουν στο σπίτι τους, καθώς αναγνωρίζουν ότι αυτό το οποίο έπραξαν δεν αναλογούσε στο ΠΑΣΟΚ και στην ιστορία του. Είμαστε εδώ, συντρόφισσες και σύντροφοι, για την κοινωνία. Είμαστε εδώ για τον τόπο, αλλά κυρίως για τους νέους ανθρώπους που τόσο πολύ έχουν παραμεληθεί και θα μπορούσαμε να πούμε, επαναφέροντας έτσι μία προσφυλή έκφραση του αείμνηστου ιδρυτή μας, έχουν μπει στο χρονοτούλαπο. Και αυτούς θα επιχειρήσουμε εμείς να βγάλουμε. Τους νέους ανθρώπους, τα νέα πρόσωπα, τις νέες συμπεριφορές, τις νέες νοοτροπίες, οι οποίες ποτέ ξανά δεν θα μας κάνουν να τραπούν και θα μας έχουν διαρκώς με το κεφάλι ψηλά. Είμαστε λοιπόν όλοι εμείς που αναγνωρίσαμε τα λάθη μας, που μάθαμε από αυτά, αλλάξαμε και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε λοιπόν υπερήφανα, συνεχίζουμε δημοκρατικά, συνεχίζουμε γνήσια προοδευτικά. Είναι πολύ εύλογο να ερωτόμαστε, ίσως και να διαρωτόμαστε, γιατί ΠΑΣΟΚ. Γιατί πάλι ΠΑΣΟΚ. Και είναι ένα ερώτημα το οποίο δεν απασχολεί μόνο εμάς, είναι πολύ πιθανό να μας θέτουν και οι γείτονές μας, οι συμπολίτες μας, οι υποψήφοι, οι ψηφοφόροι μας. Και σας απαντώ, ΠΑΣΟΚ αναγκαίο όσο ποτέ για την αξιοκρατία. Γιατί είμαστε εμείς αυτοί που ξεκινήσαμε το ΑΣΕΠ, που εισαγάγαμε τη διάβγεια, που δεσμοθετήσαμε το Open Gov και όλα αυτά για να σταματήσει, για να δεσμευτούν όλοι αυτοί οι οποίοι διαχειρίζονταν την εξουσία ότι δεν θα προχωρούν σε διορισμούς και σε νομή εξουσίας κατά το δοκούν. Εμείς λοιπόν είμαστε όλοι εδώ σήμερα για να δεσμευτούμε πως το κομματικό κράτος τελειώνει. Τέλος οι διορισμοί. Τέλος και οι συμφωνίες για ποσοστώσεις. Τρία εγώ, δύο, ένας, ένα ο παραδίπλα. Τέλος οι αποτυχημένοι πολιτευτές σε θέσεις εξουσίας. Δημιουργούμε ένα κράτος που θα υπηρετεί τον πολίτη. Ένα κράτος που θα λειτουργεί επιτελικά, που θα συνδυάζει το δημόσιο και το ιδιωτικό. Ένα κράτος το οποίο ο πολίτης θα αξιολογεί καθημερινά τις δομές του. Με στόχο να είναι ικανοποιημένος από τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Πλέον δίνουμε πολλά στο κράτος και δεν λαμβάνουμε τίποτα πίσω. Αυτό είναι το σύγχρονο διακύβευμα και αυτό είναι που θα αλλάξουμε. Και αυτή είναι η δέσμευσή μας. Θα δημιουργήσουμε ένα κράτος πραγματικά δίκαιο, το οποίο θα επιβραβεύει κάθε αποτελεσματικό, κάθε ικανό, κάθε άξιο, κάθε συνεπή και θα το αποδίδει πίσω αυτό το οποίο του αναλογεί. Ένα κράτος, συντρόφισσες και σύντροφοι, ανθρωποκεντρικό. Μια δημόσια διοίκηση με γνώμονα το συμφέρον
του δημότη, του πολίτη. Μια δημόσια διοίκηση η οποία θα είναι αξιοκρατική και βεβαίως θα υπάρχει έλεγχος και αξιολόγηση των στελεχών της. Πασόκ αναγκεί όσο ποτέ για την ανανέωση. Το Πασόκ και η Δημοκρατική Συμπαράταξη είμαστε εδώ ξανά και δυναμώνουμε μέρα με τη μέρα. Με στόχο μαζί να δώσουμε λύσεις. Διαμορφώνουμε ένα προοδευτικό ρεύμα που εκφράζει το ριζοσπαστικό κέντρο. Εκφράζει τον δημοκρατικό σοσιαλισμό, την ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατία. Και είναι πραγματικά το νέο. Είναι ένα νέο ρεύμα που μπορεί να γίνει ξανά πλειοψηφικό. Δεν χρειάζονται οι δημοσκοπήσεις, νομίζω, για να σας πείσω για το αυτονόητο. Για να το αντιληφθούμε. Ότι ο δημοκρατικός κόσμος εισπυρώνεται. Ότι ο δημοκρατικός κόσμος ήδη βρίσκεται ξανά στο πλευρό μας. Ότι αρχίζει δειλά-δειλά να μας αναζητεί και να ψάχνει την σύγχρονη πρότασή μας. Ο δημοκρατικός κόσμος είναι έτοιμος να μπλύνει τις γωνίες του και να κάνει τη νέα αρχή. Για να το πετύχουμε αυτό όμως πρέπει να είμαστε έτοιμοι να συνθέσουμε. Να συνθέσουμε την γνώση με την εναλλακτική ματιά. Την εμπειρία με τον ενθουσιασμό. Είναι η στιγμή, ξέρετε, της ανανέωσης του πολιτικού δυναμικού της χώρας μας. Όχι όμως με γνώμονα τη ληξιαρχική πράξη γέννησης. Με γνώμονα την προσφορά, έχοντας ως κριτήριο τη γνώση, αλλά κυρίως τις διαφορετικές νοοτροπίες και συμπεριφορές. Δεν αρκεί να λες ότι είσαι νέος. Την νεωτερικότητά σου θα πρέπει να τη δείχνεις καθημερινά. Το πρόσωπο χωρίς ρητίδες δεν σημαίνει ότι είναι απαλλαγμένο από αμαρτίες. Πασόκ αναγκαίο όσο ποτέ για την εκλογική σταθερότητα. Αυτό το οποίο όλοι συζητάμε στα σπίτια μας, στα καφενεία, στις γειτονιές, ότι αυτός ο τόπος δεν χωρεί πέμπτη εκλογική μάχη. Πολύ περισσότερο εκλογική μάχη μετά από ένα μήνα. Και το Πασόκ το απέδειξε αυτό. Με τη δυνατότητα συνεργασιών που μπορεί και κάνει σε όλους τους τομείς και κλάδους που έχει παρέμβαση. Από την τοπική αυτοδιοίκηση, στις επιστημονικές οργανώσεις, στους συνδικαλιστικούς χώρους, στους μαζικούς χώρους. Ξέρετε, το ΠΑΣΟΚ ξεκίνησε τις συνεργασίες όσο ακόμη ήταν κρατεό. Δεν ήρθε να αναζητήσει κάποιο αποκούμπι. Όταν είχε την αυτοδυναμία στη Βουλή, ζήτησε να συνεργαστούν όλα τα πολιτικά κόμματα του συνταγματικού τότε τόξου για να επιχειρήσουν από κοινού την προσπάθεια της χώρας για έξοδο από την κρίση η οποία έρχονταν τότε. Κανένας όμως δεν ανταποκρίθηκε, γιατί όλοι τους προέτασαν το μικροκομματικό όφελος. Ενώ εμείς το εθνικό συμφέρον. Δεν αρνηθήκαμε ποτέ να αναλάβουμε την ιστορική εθνική ευθύνη που μας αναλογούσε. Ασχέτως από το εάν ο κόσμος μας την απέδωσε σε βαθμό πολλαπλάσιο από αυτόν που αναλογούσε. Ασχέτως από το εάν ο κόσμος αφαίρεσε ως να μην έγιναν όλες αυτές οι μεταρρυθμίσεις, οι αλλαγές, οι κοινωνικές κατακτήσεις της μακράς μας διακυβέρνησης. Κράτησε μόνο τα αρνητικά. Παρόλα αυτά εμείς δεν του κρατούμε κακία. Ο κόσμος είναι απαιτητικός. Εμείς πιθανόν τότε να μην είχαμε ακόμη αλλάξει. Αλλά όπως είπαμε και νωρίτερα, μάθαμε από τα λάθη μας. Κρατάμε όμως όλα αυτά τα θετικά στοιχεία της ιστορίας μας, τα τοποθετούμε μακρινά και τα έχουμε ως φάρο για να μας ορίζουν την μετέπειτα πορεία μας, την από εδώ και πέρα κατεύθυνσή μας. Μία κατεύθυνση η οποία θα είναι ευθύς προς το λαό, προς την κοινωνία, δίπλα στον κάθε έναν από εσάς. Αυτό λοιπόν που πραγματικά μας έλειψε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και εδώ όμως έρχεται και η δική σας ευθύνη, η οποία ξέρετε δεν ξεκινάει και δεν τελειώνει με την ψήφο μας. Η ευθύνη του σωστού πολίτη ολοκληρώνεται με τον κοινωνικό έλεγχο. Έλεγχο τον οποίο δεν είχαμε μάθει όλα αυτά τα χρόνια να ασκούμε. Ψηφίσαμε και απομακρυνόμασταν. Και αυτό λοιπόν, αυτή η πορεία, αυτή την πορεία θα πρέπει να την κάνουμε όλοι μαζί. Θα πρέπει να είναι μια πορεία
που δεν θα έχει απλά ως στόχο τη σωτηρία και την επιβίωση της χώρας. Θα πρέπει να θέσουμε ξεκάθαρα ως στόχο την αλλαγή της νοοτροπίας. Θα πρέπει να θέσουμε ξεκάθαρα ως στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου κράτους, ενός κράτους ευρωπαϊκού, ενός κράτους ανθρώπινου και δημιουργικού, ενός κράτους κανονικού. Όλοι μαζί μπορούμε να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε ένα κράτος το οποίο θα καταφέρει να σταθεί μόνο του στα δικά του πόδια, χωρίς δανεικά, χωρίς μνημονιακούς εξαναγκασμούς, όπου οι μεταρρυθμίσεις θα είναι πολιτικές επιλογές, όπως τότε το 2001 το ασφαλιστικό, και όχι υποχρεώσεις που θα επιβάλλονται από τους εξωτερικούς μας συμμάχους. Για ένα κράτος λοιπόν με πολίτες που θα είναι υπερήφανοι για τον τόπο τους, που θα θέλουν να μείνουν εδώ αυτοί και τα παιδιά τους, που θα θέλουν να επενδύουν σε αυτόν τον τόπο, γιατί θα ξέρουν ότι είναι ένας τόπος δίκαιος, ένας τόπος ο οποίος θα επιβραβεύει τους ικανούς και τους άξιους. Συντρόφισσες και σύντροφοι, υπάρχουν και άλλοι λόγοι που το ΠΑΣΟΚ είναι αναγκαίο όσο ποτέ. Είναι αναγκαίο για τη δημιουργία. Λέμε ναι σε ένα προσκλητήριο όλων των δημοκρατικών προοδευτικών δυνάμεων, όλων των δυνάμεων της δημιουργίας, όλων των δυνάμεων της αλλαγής, των δυνάμεων του κοινωνικού κράτους και της δόμησης συνεργειών αναπτυξιακού χαρακτήρα. Διεκδικούμε ένα κράτος όχι απλά με προοδευτικό, μια κυβέρνηση με προοδευτικό πρόσημο ή με συντηρητικό πρόσημο. Διεκδικούμε ένα κράτος με κοινωνικό πρόσημο. Ένα κράτος το οποίο δεν θα αφήνει κανέναν πολίτη στην άκρη του δρόμου, στην γωνιά της κοινωνίας. Ένα κράτος λοιπόν που θα νοιάζεται για την εργαζόμενη και άνεργη μητέρα. Ένα κράτος που θα επενδύει στην ελεύθερη δημιουργική απασχόληση, που θα δημιουργεί δραστηριότητες εκπαιδευτικού χαρακτήρα για τα νέα παιδιά, να μην χαθεί άλλη γενιά, να δούμε, να δώσουμε εφόδια στους νέους ανθρώπους. Γιατί είναι νέοι, γιατί εκπροσωπούν αυτοί τον νέο και όχι εμείς. Τι έχουν κάνει για τον νέο άνθρωπο που τόσο πολύ νοιάζονται. Τι έχουν κάνει για τον νέο οικογενειάρχη, για τον νέο πτυχιούχο, για τον νέο άνεργο, για τον νέο μετανάστη, για τη νέα μητέρα. Το πρόγραμμά μας περιλαμβάνει θέσεις συγκεκριμένες για όλους αυτούς. Θέσεις οι οποίες, λύσεις μάλλον, οι οποίες δεν θα δίνονται μόνο μέσα από την κρατική μηχανή. Το να μην χαθεί λοιπόν άλλη γενιά για μας αποτελεί αναγκαία συνθήκη για τη δημιουργία μιας γενιάς ισχυρής, μιας γενιάς ελπιδοφόρας, μιας γενιάς που θα φέρει την ανάπτυξη. Και εμείς στο ΠΑΣΟΚ, εσείς από ό,τι βλέπω από τα μαλλιά της κεφαλής σας, από το χρώμα μάλλον των μαλλιών της κεφαλής σας, γνωρίζετε πολύ καλά ποια είναι η σχέση του ΠΑΣΟΚ με τη νέα γενιά. Μπορεί να ξεχάστηκε, μπορεί να έχασε το χρώμα της, μπορεί να ατόνισε, ωστόσο όμως είναι στο DNA μας αυτή η σχέση και θα επανέλθει. Το ΠΑΣΟΚ είναι το κίνημα των νέων ανθρώπων. Ξανά τα νέα πρόσωπα, οι νέες συμπεριφορές, οι νέες αξιόπιστες προτάσεις, οι μετρημένες μας δεσμεύσεις θα μας δώσουν τη δυνατότητα να τους προσεγγίσουμε και να συμπορευτούμε μαζί τους. Γιατί αυτό το οποίο θέλει ο νέος άνθρωπος, ο νέος ψηφοφόρος, είναι αξιοπιστία. Και την αξιοπιστία αυτή την έχει κερδίσει το ΠΑΣΟΚ τα τελευταία χρόνια. ΠΑΣΟΚ αναγκαίο όσο ποτέ για την αξιοπιστία λοιπόν. Γιατί εμείς ούτε είπαμε ποτέ ότι θα σχίσουμε τα μνημόνια σελίδα-σελίδα, ούτε βεβαίως ότι θα τα καταργήσουμε σε ένα βράδυ με ένα νόμο. Όχι γιατί μας άρεσαν. Κάθε άλλο. Η σύγκρουση με τον δικό μας κόσμο ήταν κάτι πάρα πολύ δυσάρεστο. Αλλά η εθνική ευθύνη δεν μπορούσε να μην αναλυφθεί. Δεν μπορούσαμε να επιτρέψουμε το κράτος να οδηγηθεί σε ένα Brexit, σε μια χρεοκοπία, όπου τα
τα αποτελέσματα αυτής ήταν πολύ χειρότερα από αυτά τα οποία ήρθαν αυτά τα 5 χρόνια. Ποτέ δεν πήγαμε στο Ζάπιο για να τάξουμε, για να λαϊκίσουμε, να δημαγωγήσουμε. Ποτέ δεν κουνήσαμε το χέρι μας από τη ΔΕΘ και δεν τάξαμε λαγούς και πετραχίλια. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε αξιόπιστοι. Γιατί ξεκινήσαμε μόνοι μας τότε τον δρόμο της αλήθειας. Κάναμε την εξαιρετικά αυτή δύσκολη επιλογή, όπως σας είπα, που μας έφερε σε σύγκρουση με τον δικό μας κόσμο. Και είμαστε υπερήφανοι γι' αυτό. Είμαστε υπερήφανοι γιατί μόνοι μας αντιληφθήκαμε την αναγκαιότητα για αλλαγή. Για μια σύγχρονη, πραγματική αλλαγή. Γυρίσαμε μόνοι μας την πλάτη στο λαϊκισμό και τη δημαγωγία. Απομακρυνθήκαμε μόνοι μας από όλους αυτούς και όλα αυτά τα οποία έπληξαν ηθικά τον χώρο μας, αλλά και γενικότερα τη δημοκρατία. Γιατί εν μέσω κρίσης τόσα χρόνια, όλα όσα έγιναν σε αυτούς τους 7 μήνες δεν είχαν προηγούμενο. Κανένας όλα αυτά τα χρόνια που μας καταλογίζουν ποτέ δεν ένιωσε ότι το κράτος καταραίει. Αλλά ήρθε η ώρα και για τους πολίτες ψηφοφόρους να μας κρίνουν πολύ αυστηρά. Να ασκήσουν πραγματικά αυτό το οποίο διεκδικούσαν τις προηγούμενες δεκαετίες και τώρα πραγματικά αποτελεί κεκτημένο. Να ελέγχουν δηλαδή καθημερινά το τι κάνουμε, πώς το κάνουμε και γιατί το κάνουμε. Συντρόφισσες και σύντροφοι, το ερώτημα στις εκλογές είναι πολύ απλό. Ποιον εμπιστεύεστε να κάνει πράξη όσα προτείνει? Και αυτό πρέπει να το απευθύνουμε και στον κόσμο. Με ποιον θέλετε να προχωρήσει η χώρα? Και εμείς απαντάμε. Εμπιστευόμαστε το ΠΑΣΟΚ. Εμπιστευόμαστε την δημοκρατική παράταξη που επέμενε φερέγγια, που πάλεψε αξιόπιστα και έλεγε μόνο αλήθειες, όσο πικρές κι αν ήταν αυτές. Και την αλήθεια του ΠΑΣΟ, την αλήθεια για τη χώρα, δεν ζητάμε να την εξαργυρώσουμε, αλλά να την κάνουμε όπλο. Να την κάνουμε όπλο για να προχωρήσουμε. Και αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Μπορούμε να το κάνουμε όμως μόνο αν προχωρήσουμε όλοι μαζί. Αυτό το κόμμα υπερασπιζόμαστε. Γι' αυτό το κόμμα, γι' αυτό το κίνημα δίνουμε τη μάχη στις εκλογές της 20ης του Σεπτέμβρη. Μπορούμε, συντρόφισσες και σύντροφοι, να τα καταφέρουμε. Έχουμε τη δύναμη, έχουμε την θέληση και πιο σημαντικό, έχουμε τη δημοκρατική μας καρδιά, την ψυχή του δημοκράτη, όλων αυτών που αγωνίστηκαν όλα αυτά τα χρόνια για να μπορούμε εμείς σήμερα ελεύθερα, περήφανα, χωρίς κανέναν περιορισμό, να λέμε αυτό το οποίο πιστεύουμε, να ζούμε σε όποια ευημερία καλύτερη από την προηγούμενη είχαμε. Θα έχουμε, κλείνοντας, θα μου επιτρέψετε να πω, τη δυνατότητα ξανά να τα πούμε από κοντά, πιο πιθανόν πιο ουσιαστικά, με θεματικές, με συγκεκριμένες προτάσεις. Γιατί η προεκλογική περίοδος, ξέρετε, έτσι όπως έγινε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, δεν σου δίνει τη δυνατότητα, δεν σου επιτρέπει να εμβαθύνεις τόσο πολύ σε όλα αυτά τα οποία πραγματικά θα χρειαζόταν να συζητήσουμε και κυρίως να συναποφασίσουμε. Γι' αυτό λοιπόν θα επανέλθουμε με συγκεκριμένες προτάσεις για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τη μαγιά του νέου, το νόημα της αλλαγής, η οποία πάντοτε είναι επίκαιρη και πάντοτε μας ελκύει και πάντα μπορεί να μας οδηγήσει στο αύριο. Όμως τώρα θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι είναι η ώρα του αγώνα, η ανάγκη για τον αγώνα, η ανάγκη για τη μάχη για τη χώρα, για τη μάχη στόμα με στόμα, από σύντροφο σε σύντροφο. Και η θετική έκπληξη σε αυτές τις εκλογές να είστε σίγουροι ότι θα είναι το ΠΑΣΟ και η επιτυχία αυτή θα έχει ονοματεπώνυμο. Θα έχει το δικό σας ονοματεπώνυμο. Θα έχει τον Στέλιο Μαυρίδη, την Κατερίνα Μέλκου, τον Χρήστο Κόκο, τον Νίκο Μαυρόπουλο, βεβαίως τον Γραμματέα, τον Συντονιστή, τον Λεωνίδα, τον Καλυβιανό. Θα έχει τα ονόματα όλων εσάς που συμμετέχετε σε αυτή την προσπάθεια, σε αυτόν τον αγώνα, σε αυτή τη μάχη για τη δημιουργία ενός αξιόπιστου, ενός μεγάλου, του πραγματικά σύγχρονου προοδευτικού πόλου σε αυτόν τον τόπο.
κάθε ένα σύντροφος θα σας παρακαλέσω ειλικρινά να αγωνιστεί με την καρδιά του, να αγωνιστεί προτάσσοντας το συλλογικό και όχι το ατομικό, γιατί πλέον δεν μπορούμε να το ικανοποιήσουμε κιόλας. Ας αγωνιστούμε λοιπόν ανιδιοτελώς. Ας αγωνιστούμε για το μεγάλο λαϊκό κίνημα. Ας αγωνιστούμε για το ΠΑΣΟΚ. Ας προχωρήσουμε όλοι μαζί και ο καθένας ξεχωριστά. Δεν μας περισσεύει καμία ψήφος. Δεν χαρίζουμε καμία ψήφος. Το δίλημα είναι ξεκάθαρο. Στην τρίτη θέση ή η μεγάλη δημοκρατική συμπαράταξη ή οι φασίστες της Χρυσής Αυγής. Αυτό το δίλημα θα πρέπει να τεθεί ξεκάθαρα στην κοινωνία και ο καθένας από εμάς θα πρέπει να αναλάβει την ευθύνη που το αναλογεί. Γεια σας, καλό αγώνα, καλά αποτελέσματα και είμαι βέβαιος ότι πολύ σύντομα θα ξαναβρεθούμε. Γεια σας.